Τσίκ να μυρίζει ακόμα, ε. Δεν φεύγει με τίποτα. Εγώ το τσίκνησα με κονσερβούλα τόνου και λίγο μαρουλάκι. Αυτό ήταν. Α, εσύ το πήγες στο άλλο άκρο. Ναι, πήγα στο άλλο άκρο πια. Τίποτα. Διότι, λέω ρε παιδί μου, μας έχει σφινώσει ένα έθιμο. Πατροπαράδοτο. Ναι. Ρε φίλε, καθόμαστε, το έχουμε κάνει όλοι χωρίς εξαίρεση, καθόμαστε το βράδυ και τρώμε χωρίς αύριο. Παϊδάκια, μπριζόλες, λουκάνικα, πατάτες, φέρα κλπ. Και μετά είμαστε άρρωστοι μια εβδομάδα. Σαν να μην έχουμε ξαναφάει ποτέ στη ζωή μας όλα αυτά, έτσι. Λέμε, ρε παιδί μου. Σαν να τα βλέπουμε και μετά είστε άρρωστος. Οπότε λέμε ότι ένας άνθρωπος που δεν τρώει το βράδυ, ξέρω εγώ, απλώς τσιμπολογάει. Γιατί πρέπει να πεθάνει στο φάι, επειδή το λέει το έθιμο, δηλαδή. Ναι. Πάντως, νομίζω ότι ο κόσμος το περίμενε. Δεν ξέρω πώς. Σε όλο το. Παντού μύριζε τσίκνα. Δηλαδή, κάποια στιγμή γύριζα σπίτι, η πεντέληση και μακάρι. Αν ανοίξω το παράθυρο. Θα μπει μέσα ακόμα. Είναι οι ψισταριές στα μπαλκόνια. Ναι, ναι. Και ξέρεις, μετά έσβησε η φωτιά, αλλά έχει μείνει η σχάρα. Προφανώς δεν την πλήνανε και το βράδυ οι άνθρωποι. Έχει μείνει σχάρα και βγάζουν πράγματα σχάρες. Η πεντέληση είχε ακινητοποιηθεί κάποια στιγμή χθες. Δηλαδή, γύριζα στο σπίτι, ανέβαιναν όλο προς το βουνό πάνω. Ναι, και εγώ έπεσα σε αυτή την ώρα την κακιά. Γιατί ανεβαίνω από Κηφισίας Χαλάνδρη, ανέβω Πεντέλης. Τέλος. Τόδες και σε live. Ναι. Καλά είναι και αυτά. Εννοείται, βρε παιδί μου. Να δουλέψει και ο κόσμος, να κινηθεί και λίγο το χρήμα, όλα, όλα ωραία, όλα καλά. Αρκεί να μην πάμε μετά στο γιατρό. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Προσοχή, να κινηθούν όλα, αλλά μην πάμε στο γιατρό. Είπαμε, τσιμπάμε για το έθιμο. Δεν είναι ότι... και σήμερα τα κρεοπολία έχουν κρέας. Δεν είναι ότι... Τσιμπάμε. Ξέρεις τι γίνεται, έχεις εικόνα από ταβέρνες την ημέρα εκείνη, από σπίτια κλπ. Έλα τώρα. Είναι χωρίς αύριο. Πόλεμος, ναι, κανονικά. Ναι. Μάλιστα. Κι άλλος πόλεμος. Του παπουτσιού. Του. Του παπουτσιού. Ναι, ναι, ναι. Πήγαμε από τη Μεζούρα. Και πήγαμε στα καρφιά. Και πήγαμε στα καρφιά. Ο μέτρησες. Ναι. Περνάει αυτό, εντάξει. Λέει, αυτό εδώ πέρα λέει πέταγε, που δεν είναι επιστοποιημένο. Οπότε αυτό εδώ πέρα τον έκανε να πηδήξει 8.40. Ναι. Είναι τρελή άνθρωποι, είναι αρρωστοί. Και μετά έβαλε σαγιονάρες και πήγε 8.41. Ε. Ναι. Λοιπόν, και του γράφουν και στο Twitter και στα διάφορα, γιατί έγινε χαλασμός, καταλαβαίνεις. Ναι. Και με γόβες στα 8.70. Όσο θέλει, εντάξει. Είναι... Ναι. Να είναι καλά το παλικάρι. Πες, Μιχάλη, αυτό έλεγα χθες στο γραφείο. Όσοι είμαστε πολύ παλιοί, έχουμε εικόνες από μεγάλους αθλητές, από μεγάλα ρεκόρ, από μεγάλα μετάλλια κλπ. Δηλαδή, εγώ έχω, σαν να είναι χτες, ας πούμε, τα μετάλλια της Σακοράθα και της Βερούλη, ας πούμε. Από το ΕΠΑ 82. Στην Αθήνα, ναι. Ναι, μιλάμε για 41 χρόνια πριν. Έχουμε λοιπόν όλοι δει ολυμπιονίκες, πρωταθλητές κλπ. Δεν θυμάμαι ποτέ τόσο, βάλτε εισαγωγικά, μη βάλετε, τόσο χύμα τύπο φοβερό, ο οποίος δεν είναι η κλασική περίπτωση του αθλητή που στέκεται, ξέρεις, ναι, προσπάθησα, μου βγήκε το καλό άλμα, ελπίζω να είμαι υγιής και να πάω παρακάτω. Δηλαδή δεν είναι τυποποιημένος ποτέ. Και λέει πράγματα που τα σκεφτόμαστε όλοι στο καφενείο, στην παρέα που κουβεντιάζουμε. Ό,τι σου ήρθε εκείνη την ώρα, το πρώτο πράγμα. Ναι. Και μάλιστα μετά την τρελή ιστορία που ακύρωσαν το 840 για μη πιστοποιημένο παπούτσι, λέει δεν είναι θέμα ρε αδερφέ, το κάνω ανά πάσα στιγμή. Όποτε θες, ας πούμε. Αλλά είναι το θέμα ότι οι άνθρωποι είναι στόκοι, ξέρω εγώ, και ναι. Το παπούτσι τι να κάνει και τι να αράνει. Μην πω την άλλη λέξη που αρχίζει από κάπα λάμδα. Λοιπόν, ο τύπος είναι τρομερός. Βρήκαμε έτσι πάνω στην κουβέντα διάφορες ατάκες, οι οποίες είναι θανατηφόρες. Του είχε πει και ένας, ας πούμε, αυτό σκέφτηκε την ώρα εκείνη από αμηχανία προφανώς, δημοσιογράφος εννοείται, από αμηχανία του λέει πώς νιώθεις και λοιπά. Πώς νιώθει η αδερφέ του, λέει. Τι θες να είμαι στεναχωρημένος, τι πώς νιώθω. Το είπε αυτό. Αυτή την απάντηση που λέμε θα τη δώσουν κάποια στιγμή οι αθλητές, την έδωσε. Ναι, την οποία έδωσε μόνο αυτός. Δεν έχει αυτός τολμήσει άλλος, ναι, ναι, να κάνει παιχνίδι, βρε παιδί μου, έτσι με τις δηλώσεις του, με τις παρουσίες του κλπ. Είπε μάλιστα χτες πόσο γούρας, πόσο γούσταρε
την ατάκα του Σπαλιάρα. Ναι, ναι, φοβερός ο Σπαλιάρας. Λοιπόν, εισαγωγικά βάζουμε ο Σπαλιάρας. Το είπε, δεν είναι δική μας ιδιοκτησία, που λέει ότι αδερφέ, όταν πηδάμε βγάζουμε ρούχα παπούτσια. Λοιπόν, βγάλαμε παπούτσια τα ρημάδια, θα ακυρώσουμε. Ναι, γέλαγε, λέει, είστε τρομεροί και τους αθλητές τους αποθέωσε ότι όλοι και σωστά από την πρώτη στιγμή όλοι πήγαν δίπλα του και γέλαγαν με αυτή την απόφαση που πάρθηκε. Ναι. Αλλά είναι αυτός ο τύπος, δηλαδή και εγώ στην αρχή, να σου πω την αρχή, τα πρώτα έτσι χρόνια από αυτό το χήμα, έλεγα επειδή έχει πέρασει στην κοινωνία, μήπως είναι και λίγο ρε παιδί μου, το πουλάμε. Αλλά είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι βλέπουμε. Είναι αυτό, είναι αυτό. Και είδα μια άλλη ατάκα ψάχνοντας, όπου λέει οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κοπέλα μου που με τσιτώνει, με τσαντίζει και πάω και πηδάω και φεύγω ξεδοσκάμπα, ας πούμε, από τα νεύρα μου. Ποιος ξέρει, του γκρινιάζει, του ξέρω εγώ, το μουρμουράει ή θα πάμε καμιά βόλτα, λέει θέλω να ράξω κλπ. Και έχει μπει μυθικές ατάκες το παιδί. Πάντως, μακάρι να το κάνει γκρίνια συνέχεια. Άμα είναι να κάνει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο, κέρδος είναι. Ας γκρινιάξει λίγο παραπάνω το κορίτσι. Είδα, Μιχάλη, μία λεπτομέρεια η οποία με κατέπληξε, στο σύνολο των υπόλοιπων βέβαια λεπτομεριών. Στο συγκεκριμένο αγώνα στη Γαλλία, που έκανε το 8-41, πήδηξε, έκανε 4 άλματα πάνω από τα 8-30. Όλοι. Λοιπόν, πρόσεξε, το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι 8.27 και ο τύπος πήδηξε 4 φορές πάνω από το όριο. Να πάρει κι άλλους μαζί του, έκλεισε εισιτήρια και για άλλους. Ναι, ότι μπορεί να πει, παιδί μου, τώρα θα πηδήσω, ας πούμε, να κάνω ένα άλμα για τον Μιχάλη. Για σένα, ναι, αφιέρωμα. Ναι. Είναι τρομακτικός αθλητής, τρομακτικός. Και μάλιστα επειδή όπως διευκρινίσαμε νωρίτερα, το είπες εσύ μάλιστα, ότι δεν το πουλάει αυτό, αυτός είναι. Δεν είναι εξεσφιαχτός. Όπου κάποια στιγμή λέει, ωραία τα ρεκόρ, εμένα δεν μου αρέσει η προπόνηση καθόλου ρε παιδί. Εντάξει, αγώνες, εντάξει, οκ, να το πάρω. Αλλά προπόνηση μην μου λέτε τώρα, προτιμώ να κάνω τα άλματα στους αγώνες. Τι θέλω την προπόνηση. Ό,τι σκέφτεται κάθε αθλητή. Απλά αυτό το λέει, αυτό είναι ρε παιδί μου. Ό,τι σκέφτεται. Όλοι οι αθλητές αυτό λένε. Να έχουμε αγώνες να παίζουμε. Ναι. Αλλά στη δήλωση λένε σκληρή δουλειά, καθημερινότητα και. Από την άλλη, βέβαια, για να φτάσεις σε τέτοια επίπεδα με διαρκείς επιδόσεις, οι οποίες είναι φανταστικές, καταλαβαίνεις τι δουλειά κρύβεται από πίσω. Δεν είναι το ταλέντο μόνο. Σωστό. Διότι, κάποια στιγμή, και sorry που το λέω, απλώς το φέρνει κουβέντα, είμαι στο στούντιο με τον Ευαγγελάτο χτες και λέει ο Νίκος ότι ξέρεις το παιδί, το ρεκόρ. Του λέω, βάστα. Και κάνω 8 βήματα για να δείξω πόσο είναι το 8.40 και τελείωσε το στούντιο. Έπρεπε να βγούμε στο στούντιο. Βγήκες απ' έξω. Του λέω, καταλαβαίνεις ρε παιδί μου, τι είναι δηλαδή ένα πράγμα θεόρατο 8.40 και 8.60 και κάνει ο άνθρωπος να κάνεις ένα τρεξιματάκι και ένα άλμα. Με ένα άλμα δηλαδή φτάνεις στα 8.5 μέτρα. Ένα άλμα, το καταλαβαίνεις, το συνειδητοποιείς. Τώρα κοιτάω έξω από το στούντιο πόσο μπορεί να φτάνει. Πραγματικά ούτε στην πόρτα δεν φτάνουμε με ένα άλμα. Ναι. Κάτι που φτάνει απέναντι, στον δρόμο από κάτω. Ναι. Δηλαδή, αν τον βάλουμε όπως είναι το κόλλερ από την είσοδο επί της Μεσογείου, δηλαδή να πούμε στη Μεσογείου, φτάνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Φτάνει απέναντι στο Υπουργείο, σωστά. Ναι. Ή και μετά στόχος του είναι να φτάσει στον Τινάν. Ναι, ναι. Με ένα άλμα. Εντάξει, είναι τρομερό. Να είναι καλά. Αυτό είναι πιτσιρικά σε ένα ακόμα και να δώσει φουλ. Ξέρεις τι σημαίνει το 24. Δηλαδή το παιδί είναι πιτσιρίκι ρε παιδί μου και έχει απόλυτη, το είπε κιόλας χτες, ότι έχω απόλυτη επίγνωση του αθλήματος, του στίβου, του ταρτάν, τα πάντα. Αν δεις μάλιστα, εκεί έχω πάθει πλάκα γιατί λέω, ρε φίλε, κουμπί πατάει, γιατί δεν μπορεί να πατάς ένα κουμπί. Αν δεις τα πατήματά του στη βαλβίδα, είναι ακριβώς εκεί το όριο, το άκυρο. Λίγα χιλιοστά θα βγει άκυρο.
Ναι, και είναι ναι, ακριβώς εκεί το πατήμα. Το τέλειο άλμα. Ναι, ρε παιδί μου, πώς γίνεται συνέχεια. Εμένα μου κάνει εντύπωση το σπριντάκι, γιατί έχουμε συγκεντρώσει σε όλους τους άλλους του μήκους. Ένα δυνατό σπριντάκι και είναι, ξεκινάει σαν πολύ χαλαρός και λες, πώς θα δώσει, ρε παιδί μου, αυτή την όθηση. Δηλαδή, ναι. Το σπριντ του είναι πολύ χαλαρός. Βάζει έτσι και το σώμα μπροστά. Ναι, ψιλοκαμπουριάζει έτσι. Μπράβο, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Καμπουριάζει κιόλας και πάει έτσι χαλαρά. Δεν είναι ότι δίνει. Εντάξει. Ναι, μπράβο το παιδί, να το χαίρονται οι γονείς του. Φυσικά η Ελλάδα που έχει να παίρνει μετάλλια όλων των επιπέδων από Ολυμπιακά και ό,τι άλλο υπάρχει από κάτω. Και έπαθα πλάκα επίσης με άλλες δηλώσεις που λέει ότι το τάδε μετάλλιο ήταν ψιλοψεύτικο, έχει ξεβάψει. Είναι τώρα, λέει, το χρυσό που πήρα και είναι ασημένιο. Ξεβδόστιασε. Λοιπόν, και ελπίζω, λέει, το επόμενο Ολυμπιακό να είναι γερό, να το κρατήσουμε, να μην χαλάσει κλπ. Να μην ξεβάψει, να μην γίνει ασημένιο. Μου άρεσε επίσης πάρα πολύ ότι επειδή είναι σκεπτόμενος και δεν είναι αυτό το χυμαδιό στα πάντα του, ναι, ότι θα δώσει τα παπούτσια για φιλανθρωπικό σκοπό, για, αυτό, για τα παιδιά με καρκίνο, τα παπούτσια με τα οποία ακυρώθηκε το άλμα, το 8-40. Άκυρα παπούτσια. Τα άκυρα παπούτσια, ναι. Και είναι πολύ ωραίο, δηλαδή, να έχεις ένα τέτοιο υπάκι που σου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν, γιατί έχουμε δει και αθλητές, οι οποίοι, ξέρεις, είναι λιγομίλητοι, δεν τους κακίζουμε γι' αυτό, εννοείται. Ή έχουμε δει άλλους οι οποίοι είναι έως και βλοσιροί, δηλαδή βλέπεις ότι είναι αθλητές, κουρδισμένοι στο 100%, θα κάνει την τυπική δήλωση και θα φύγει. Αυτός είναι περιβόλη. Όχι, δείχνει και καταλαβαίνει και όταν βγαίνει από το σκάμα και τι γίνεται λίγο παραπέρα, βέβαια, στην κοινωνία. Και περιβόλη, βέβαια, παραλαμβάνω, γιατί ο τύπος, εκτός από τεράστιος αθλητής, αθλητάρα, νομίζω ότι εάν εξακολουθήσει και δεν βαρεθεί και το κάνει κάποια χρόνια ακόμα, θα σβήσει, σε εισαγωγικά, οτιδήποτε άλλο υπάρχει πίσω. Ναι. Δηλαδή, αν λες, ας πούμε, μετά από 20 χρόνια που θα είναι οι συνάδελφοί μας της εποχής εκείνης, βάλε στη σειρά τους μεγαλύτερους αθλητές στην Ελλάδα. Εντάξει, με αυτή τη δύναμη που έχει, ναι, θα είναι ψηλά στη λίστα, σίγουρα. Θα είναι πρώτος. Αυτό λέμε. Οπότε το παιδί προσπαθεί τώρα να κάνει... δεν το κρύβει, δεν το έχει κρύψει ποτέ, ότι ο στόχος του είναι ξεκάθαρα το 870. Ναι, το λέει. Θεωρεί ότι το έχει, το ίδιο θεωρεί και ο Πομάσκι, διότι υπάρχει αυτό το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λου Τσιάτουμα, το 866. Ναι, πολλά χρόνια. 30, πόσο είναι, 25-30 χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θέλει, ρε παιδί μου, να κάνει τέτοια επίδοση. Ένα το κρατούμενο και δεύτερο, ότι επίσης δικά του λόγια, όταν κάποια στιγμή έρθει η ώρα να φύγω, λέει, θέλω να είμαι οπωσδήποτε στο top 10 της ιστορίας του αθλήματός μου. Αυτό νομίζω προς τα εκεί πάει, σίγουρα. Προς τα εκεί πάει. Και από την άλλη, δεν είναι ο τύπος που λέει λόγια, ρε παιδί μου. Ναι. Έχουμε ακούσει και κατά καιρούς αθλητές που όντως λένε πράγματα. Αυτός το λέει και το κάνει. Ναι, μα όταν λέει ότι το 8.40 το κάνω όποτε θέλω, το κάνει μισή μέρα μετά, θα πει ότι δεν είναι ότι το πάμε και θα το βρούμε σε κάποιον αγώνα. Κύριε, το κάναμε, γεια σας. Ναι, και το έκανε μόνο γι' αυτό, για την ιστορία με τα παπούτσια, μόνο γι' αυτό, αποκλειστικά γι' αυτό, στα τέταρτο άλμα, και μάλιστα μετά σηκώθηκε και έφυγε. Με φακελογόνι, το 41. Και είπε, βέβαια, ότι αν δεν το κατάφερνα στο τέταρτο, θα πήγαινα πέμπτο έκτο. Να το κάνει οπωσδήποτε, δηλαδή. Οπωσδήποτε. Και ψάξτε τα παπούτσια μετά. Ναι, για να μην λέει κανείς, ας πούμε, από αυτούς όλους τους γραβατάκηδες, τι και πώς, ας πούμε. Ωραίος, ωραίος. Ναι. Μάγκας μεγάλος. Μπράβο του. Και έχει και Ολυμπιακός αγώνας μπροστά μας τώρα, ότι είναι το επόμενο καλοκαίρι. Όχι, επόμενο, σε 2 χρόνια. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Σε 1,5 χρόνο. Εκεί θα είναι, παρόν θα είναι, το χρυσό θα πάρει, γερό να το παλικάρει χωρίς τραυματισμούς και άλλα πράγματα, γερό να το παλικάρει και θα είμαστε ξανά εδώ κλπ.
Έχει κάνει και στην ηλικία του, είναι πολύ ωραίο να έχει γυμναστήριο με το όνομά του, έτσι. Ναι, σωστό και αυτό. Τα Γρεβενά. Τα Γρεβενά, βέβαια. Τιμημένα, ναι. Γρεβενά, εκεί πανηγύριζουν οι, ναι, οι φίλοι του, βγαίνουν εκεί, παππούδες, γιαγιάδες. Τάπιο Τάπε. Ναι. Συγκλονιστικός, έφυγε. Συγκλονιστικός. Ωραίος. Στα καθημάς. Στα καθημάς τις μπάλες εννοείς. Γυρίζουν και καίνε. Ναι. Διότι την Κυριακή έρχεται Ισλανδικό ηφαίστειο. Έχει ματσάρα το βράδυ. Έχει ματσάρα, ναι. Μάτς με πάρα πολλά συμπεράσματα. Σε πάρα πολλά μέτωπα. Και αναφερόμαστε στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, βέβαια. Okay. Μιχάλη, τι ώρα αρχίζει? Είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ 8.30. 8.30. Mm. Ωραία, μια χαρά. Μην φτάσουμε με πάνικα. Το τελευταίο μάτς της ημέρας είναι, 8.30 είναι. Ναι. Όλα να πάνε καλά. Με τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά να παίζει Σάββατο, να είναι λίγες φορές, ναι, πριν, οπότε θα ξέρει κιόλας αν θα έχει μεγαλύτερη διαφορά, μικρότερη, τι μπορεί να περιμένει από αυτό το μάτς. Σωστά, γιατί ο Παναθηναϊκός, που αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρος, καθώς εκκρεμούν όλες οι ιστορίες, ναι, από το αναβληθέν το ατρόμητο ΣΑΕΚ, εκείνο που κοιτάζει στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι να παίρνει τα παιχνίδια μέχρι να ξεκαθαρίσει το πράγμα, ούτως ώστε να παραμείνει εκεί που είναι τώρα. Γιατί στο μάτι της Τούμπας θα υπάρχουν οπωσδήποτε απώλειες. Οπωσδήποτε για κάποιον, ενδεχομένως και για τους δύο, εάν το παιχνίδι είναι παλιά. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς από την είναι στους 44, έτσι κι αλλιώς από την γκέλα που έκανε στην Τρίπολη έμεινε αρκετά πίσω πια. Είναι 7 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Ναι. 51. Ο Παναθηναϊκός, αν κερδίσει αύριο το Βόλο, θα είναι στο συν 4 από την ΑΕΚ και περιμένει το βράδυ της Κυριακής, δηλαδή αν θα μείνει στο συν 4, αν θα ξαναπάει στο βαθμό, αν θα είναι στο συν 3. Ό,τι και να πάρει ο Παναθηναϊκός, κερδισμένος θα είναι. Ναι. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχει. Όχι, ό,τι και να πάρει. Αν εκείνος πάρει το τρίποντο. Αν πάρει το τρίποντο, ναι. Ναι, ναι. Και μετά περιμένει χαλαρά στον καναπέ την Τούμπα. Και προφανώς θα περιμένει την Τούμπα, ναι. Η οποία Τούμπα είναι σε αναβρασμό με την ιστορία της Τρίπολης. Πάντως στην κανονική ροή, βέβαια εδώ το ΒΑΡ και όλοι αυτοί οι κύριοι που είναι εκεί πάνω δεν είναι στον καναπέ τους όπως είμαστε εμείς. Ήθελα να πω λοιπόν ότι στην κανονική ροή δεν φάνηκε. Όχι. Και άντε να λέγαμε, ξέρω εγώ, μήπως είναι ελεγχόμενος ο Μπαράλες. Η ιστορία όμως έγινε αργότερα όταν πήγε στο ΣΥΤΟ, στα πλάγια. Αυτό ήθελα να πω, ότι το θέμα άνοιξε δύο μέρες μετά. Δηλαδή ούτε καν το βράδυ που μπορούσαμε να δεις εκπομπές ή σε επαναλήψεις και κανείς δεν ασχολήθηκε. Πόσο μάλλον με γυμνό μάτι, όπως είπες, στην ώρα του αγώνα. Αλλά αυτοί οι κύριοι, αυτό που λες, όταν τους δείχνει πριν τον αγώνα, είναι με 5 οθόνες μπροστά. Δεν είσαι στον καναπέ σου, ρε φίλε, ας πούμε, με τις μπύρες για να χαλαρώσεις και να κάνεις καβαλέ. Είσαι να κάνεις μια δουλειά αυτή και να βρίσκεις την αλήθεια. Καμπάρι δεν πήρανε. Ο ΠΑΟΚ τους κατηγορεί για διάφορα. Ναι. Να έχουμε να λέμε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι κι αλλιώς τώρα άναψε. Γιατί βγήκε και η ΚΕΔ, είδες που ζήτησε συγγνώμη, είπε θα τιμωρηθούν οι διαιτητές. Ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι. Υπάρχει λάθος. Άψε που μπήκε τον γκολ, αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα. Και ναι, πλέον γίνεται ένας χαμός, γιατί και η ΑΕΚ εν ώψη του μάτς της Τούμπας βγάζει αυτά τα παραπονά της, ότι μάλλον τους φόβους της, ότι πάμε σε ένα μάτς που η ΚΕΔ παραδέχτηκε ότι ο αντίπαλός μας αδικήθηκε και γίνεται ένας χαμός. Κοίταξε, καλώς έκανε η ΚΕΔ, διότι εάν δεν παίρνει θέση σε πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα, τότε τι πάμε, μουγκά, συστρούγκα, καλώς έκανε. Από την άλλη, καλό θα είναι, αν και αποκλείεται να συμβεί, οι παράγοντες να σιωπούν, γιατί εάν ο καθένας δίνει δηλαδή στη φωτιά, πώς θα πάμε στα play-off. Ναι, σωστό. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει δηλαδή, μέχρι σωστό, τότε. Πλησιάζει ο καιρός τώρα, γιατί μαζεύονται και αγωνιστικές. Φυσικά. Όλοι κοιτάνε πλέον τα play-off. Είναι ένα μάτς φωτιά. Από την άλλη όμως, Μιχάλη, okay, ξεκάθαρο λάθος του ΒΑΡ κλπ. Από την άλλη, θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν, βρε παιδί μου, να κερδίζει 2-0 στο 90 και μετά να δέχεται 2 γκολ μέσα σε δευτερόλεπτα. Ναι, σε εισαγωγικά μοιάζει και με το τέλειο άλοθη αυτό που έγινε, γιατί η ουσία είναι αυτή που λες, ότι έχεις ένα μάτς αγκαλιά με την νίκη, το τρίποντο, τρως ένα γκολ στο 90 που
σου υποψιάζει κάτι, δεν γίνεται στην επόμενη φάση να δεις και άλλη ευκαιρία. Ναι. Όταν ειδικά ο στόχος είναι να, όσο να πλησιάσει την κορυφή, όταν λες να περάσω τον Τρίπολη που δεν πέρασε κανείς από τους άλλους μεγάλους και να έχω την ΑΕΚ τώρα να το δω διαφορετικά. Ποδοσφαιρικά μιλάμε, γιατί αναλύσαμε την πάση. Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται κανείς τώρα όλα αυτά. Βέβαια, παίρνουν κάτω από το χαλί. Κρύβονται κάτω από το χαλί. Ότι η ΚΕΔΟ, ο διαιτητής, ο βοηθός, το ΒΑΡ, όλα αυτά αποπροσανατολίζουν την ποδοσφαιρική σημασία στην οποία οφείλουν να. Την οποία θέλουν να κοιτάξουν προπονητής και παίχτες. Αν το έχει κρύψει και ο ΠΑΟΚ κάτω το χαλί, είναι λάθος του ΠΑΟΚ, έτσι, αυτό που λες. Γιατί το λάθος αυτό είναι, ότι προφανώς το είπαμε για το διαιτητικό τι έχει γίνει, αλλά αν και στον ίδιο τον ΠΑΟΚ λένε ότι από το 2-0 έγινε 2-2 μόνο εξαιτίας διαιτησίας, θα την πατήσουν και μεθαύριο. Ναι. Γιατί είναι το μάτς στο 90, δεν έγινε το γκολ στο 75 το 2-1. Βεβαίως. Στο 90. Δύο γκολ σε δύο λεπτά. Βεβαίως. Απανωτά, δηλαδή, μιλάμε ότι κανονικά, ακόμα και με το πρώτο γκολ που δέχτηκε και έγινε 1-2 το σκορ, ακόμα και τότε μια ομάδα οργανώνεται, δίνει τη δέουσα προσοχή και τα λιώνει το παιχνίδι. Πρώτη μπάλα, όπως λέγανε οι παλιοί προπονητές. Έχω ακούσει και με τα αυτιά μου προπονητές να το φωνάζουν. Φάτε τι! Μα έτσι είναι. Τι συζητάμε τώρα. Όταν γίνεται το 2-1 και έχει ο αντίπαλος ψυχολογία ότι δεν έχω να χάσω τίποτα. Ναι. Είναι επίσης ομάδα, οποιοδήποτε να είτε λέγεσαι ΠΑΟΚ, είτε λέγεσαι Ιωνικός, Πανετολικός και Βόλος. Όπως και να λέγεσαι, ναι. Ναι, όπως και να λέγεσαι. Πάμε σε άλλα παιχνίδια. Είπαμε ο Παναθηναϊκός Σάββατο με το Βόλο. Σάββατο Βόλος, Παναθηναϊκός Βόλος στις 5 το απόγευμα. Αστέρας Τρίπολης Πας Γιάννας στις 8 το βράδυ. Ναι. Νομίζω απλά ένα μάτς και για τις δύο ομάδες για να μπουν όσο πιο καλά γίνεται στα play-out, δεν κυνηγάνε κάτι άλλο. Ναι, για να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Για να κερδίσει το ποδόσφαιρο, ωραία. Ναι. Να το θέτεις έτσι. Κυριακή, 4 η ώρα, Λαμία Ολυμπιακός. Ουραγός η Λαμία δείχνει ότι είναι η πλέον αποδυναμωμένη ομάδα με καινούριο προπονητή, το Λάκη το Βόκολο. Το Λεωνίδα Βόκολο. Το Λεωνίδα Βόκολο. Και πήρε και τον Παπαδόπουλο Κυριάκο, Και Κυριάκο Παπαδόπουλο, ναι. Πρώην παίκτη του Ολυμπιακού για αυτός. Ναι. Έτσι. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, δεν συζητάμε τι θέλει να πάρει αυτό το μάτς. Δεν το συζητάμε καθόλου. Αντέδρασε σωστά μετά την ΑΕΚ με την εξάρα του Πανατολικού. Προφανώς ψάχνει ένα μεγάλη νίκη για να μείνει κοντά στην κορυφή. Στις 7.30 το απόγευμα, Πανατολικός Ιωνικός. Μάτς για ομάδες που θέλουν να αποφύγουν τον επιβιβασμό. Ειδικά ο Ιωνικός ψάχνει βαθμούς από παντού και είναι και σε περίοδο φόρμας, έτσι, στα τρία τελευταία μάτς. Το βράδυ είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ που είπαμε και τη Δευτέρα έχουμε Ατρόμητος Λεβαδιακός στις 6 και Όφι Άρης στις 7.30, ματσάρα νομίζω, ο Όφι είναι στα καλά του. Ο Άρης, αν δεν προσέξει, μην κινδυνεύει να χάσει και την έκτη θέση, έτσι όπως πάει. Ναι, έτσι είναι. Γιατί ο Ατρόμητος υπάρχει ο αστερίσκος ότι μπορεί να γίνει το ματς με την ΑΕΚ, έτσι, να το διεκδικήσει. Φυσικά και στο μυαλό του, η κάθε ομάδα έχει και το ενδεχόμενο αυτό ότι παιδιά δεν παίζεται ένα παιχνίδι. Γιατί να μην το πάρω. Κάθε ομάδα το σκέφτεται. Έχει ωραία ματσάκια. Και ο Λεβαδιακός, να πούμε, άλλαξε προπονητή. Έτσι, ο Γιάννης Μικοβέλιτς έφυγε. Χαιρέτησε. Ή ο Γιάννης Πετράκης στη θέση του. Εντάξει, γενικά αυτές οι ομάδες τώρα που είναι χαμηλά ψάχνονται με κάθε τρόπο να ανασκουμποθούν λίγο, παίρνουν ακόμα παίχτες. Μήπως όσο την παρτίδα, είναι δύσκολο. Ναι, κάνουν τα λεγόμενα ηλεκτροσόκ, αυτά που τα λέγαμε χρόνια. Αλλάζω προπονητή. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα ο Λεβαδιακός άλλαξε προπονητή μετά το 3-0 από την ΑΕΚ. Δηλαδή, ξέρω εγώ, χρεώνεις ότι τι να πετύχει στη Φιλαδέλφια. Πρόσεξε, το πρώτο ημίχρονο κυλάει με ένα Λεβαδιακό να αντέχει. Προσπαθεί να οργανώνεται κλπ. Παίζει με την πιο φορμαρισμένη ομάδα, με μια ομάδα με εξαιρετική επίθεση. Οι στατιστικοί έχουν βγάλει ότι πατάει όσο καμία άλλη περιοχή, δημιουργώντας άπειρες φάσεις. Ναι. Τι περιμένεις, Λεβαδιακέ μου? Εκτός αν έχουν σημαδέψει αυτό το μάτς με το Λεβαδιακό, τώρα σου λέει να κάνουμε με τον Ατρόμητο τη Δευτέρα. Να κάνουμε μια νέα αρχή, οπότε σε όλα τα επίπεδα χρειάζεται αυτό που είπες και εσύ, το ηλεκτροσόκ. Ναι. Θα δείξει. Όπως και να έχει, έχει ωραία μάτς πάντως. Βεβαίως, με προβλέψεις για καλές θερμοκρασίες. Καλό καιρό έχει.
Που σημαίνει ότι ο Κοσμάκης πάει στο γήπεδο και βλέπει τα ματσάκια και είναι πολύ ωραία παιχνίδια όντως. Βέβαια. Προσοχή χρειάζεται, έτσι, γιατί και οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν sold out σε αυτό το match. Δεν χρειάζεται την ώρα καπνογόνα να σταματάμε και το παιχνίδι. Μην πάει 12 η ώρα. Κάποιο φορές θα το πει κάποιος, ακόμα και αν κατέβει, αν κατέβει στο τερέν ο Γιώργος Κούδας, ξέρω εγώ, ή κατέβουν οι τεράστιοι θρύλοι της ΑΕΚ, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ανάβει τα καπνογόνα. Έχει πάρει το καπνογόνο για να το πετάξει. Δεν θα του μείνει στη τσέπη. Εντάξει. Έστω κάνει οπότε... αρχή, παιδί μου. Μην πάει 12, μην αρχίσει η εκπομπή σου και ακόμα παίζουν μπάλα στην Τούμπα. Ναι, γιατί να μην έχουμε κι άλλα. Να πάνε όλα καλά και να τελειώσει και να υπάρχει, να υπάρχει αποτέλεσμα στο χορτάρι. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, φτάνουν πια τα γραφεία και οι καταθέσεις και τα διάφορα άλλα. Έχουμε ήδη ένα μάτι να κρεμεί, ναι, δεν χρειάζονται άλλα. Ναι. Γιατί μαζεύονται και όλα, πλησιάζει και το τέλος, αρχίζουν και τα play-off, να μπούμε κανονικά όπως πρέπει. Γιατί φέτος αυτό που είπαμε θα είναι πάρα πολύ ωραία play-off. Θα είναι κρίμα δηλαδή να μας προσανατολίζουν όλα τα άλλα γύρω-γύρω. Αμήν, αμήν. Αυτά. Καλή εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.